Ο φωνικός σεισμός στην Αλβανία άφησε πίσω του χιλιάδες άστεγους. Άμεση ήταν όμως η ανταπόκριση και η κινητοποίηση του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ο απεσταλμένος του One Channel, Λεωνίδας Καπερναράκος, κατέγραψε αποκλειστικές εικόνες. Σε αυτό το σημείο, σε αυτό το μεγάλο υπόστεγο, συγκεντρώνεται η ανθρωπιστική βοήθεια που έφερε η ελληνική αποστολή του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Εδώ συγκεντρώνεται, όπως βλέπετε και εσείς, οι κούτες. Η αλβανική κυβέρνηση ζήτησε από τον Ερυθρό Σταυρό κουβέρτες, στρώματα και ράντζα. Ήδη από τις πρώτες ώρες της καταστροφής, οι συμπολίτες μας στην Ελλάδα κινητοποιήθηκαν και με τηλέφωνα ζητούσαν να μάθουν πώς μπορούν να βοηθήσουν. Οι ανάγκες στους καταβλισμούς που στήθηκαν για να φιλοξενήσουν τους σεισμοπαθείς ακόμα και στα πιο βασικά αγαθά είναι τεράστιες. Οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού έχουν ήδη συγκεντρώσει την πρώτη βοήθεια. Από τις αποθήκες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συγκεντρώθηκαν κουβέρτες, 800 κουβέρτες, 800 στρώματα για σκηνές, 800 σακίδια, γιατί σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι έχουν μείνει και χωρίς προσωπικά ήδη, και καθώς και ράντζα για να μπορούν να μείνουν. Και στα νοσοκομεία της γείτονας χώρας οι ανάγκες τόσο σε υλικά όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό είναι πολύ μεγάλες, καθώς υπάρχουν περισσότεροι από 1.000 τραυματίες. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με μια ομάδα 5 εξειδικευμένων γιατρών έθεσε τις υπηρεσίες του στη διάθεση του Γενικού Νοσοκομείου των Τυράννων. Είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε και σε υλικό αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό. Ο κύριος στόχος, ο πρωταρχικός, είναι να βοηθήσουμε τα χειρουργεία κυρίως, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τραυματίες. Οι Έλληνες γιατροί δεν θα καλύψουν μόνο τις ανάγκες που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Είναι έτοιμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όπου χρειαστεί σε όλες τις πληγήσεις περιοχές.